Σήμερα η Ελλάδα εξέλεξε τους νέους δημάρχους και περιφερειάρχες της. Τους συγχαίρω όλους και διαβεβαιώνω όλους τους Έλληνες ότι εφόσον με εμπιστευθούν στις εκλογές της 7ης Ιουλίου η επόμενη κυβέρνηση αλλά και εγώ προσωπικά θα είμαστε δίπλα τους. Για μας δεν υπάρχουν κομματικές ταυτότητες στην συνεργασία μας με τους εκπρόσωπους της αυτοδιοίκησης. Μοναδικό κριτήριο, μοναδικός στόχος είναι η ζωή σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε Δήμο να γίνει καλύτερη για όλους. Το πρόγραμμά μας μεταφέρει περισσότερες αρμοδιότητες και διασφαλίζει επιτέλους οικονομική αυτοτέλεια στην αυτοδιοίκηση. Κυρίως όμως αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από ένα εκλογικό σύστημα το οποίο εφαρμόστηκε και δυστυχώς ορθώνει εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της αυτοδιοίκησης. Δώσαμε από την αρχή πολιτική διάσταση στη μάχη των περιφερειακών εκλογών, γιατί θέλουμε τους περιφερειάρχες συμμάχους στην ανάπτυξη, στην προσέλκυση επενδύσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στη στήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Και χαίρομαι, γιατί σήμερα στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας επικράτησαν στελέχη που προέρχονται από τη μεγάλη μας πολιτική οικογένεια. Συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας. Ο χάρτης της Ελλάδας βάφτηκε και σήμερα γαλάζιος. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση το γαλάζιο δεν είναι το χρώμα της παράταξής μας, αλλά το χρώμα της πατρίδας μας. Γιατί τα εκλεγμένα στελέχη της αυτοδιοίκησης, ασχέτως της προέλευσής τους, γνωρίζουν ότι πρώτη τους προτεραιότητα είναι να ενώσουν τις τοπικές κοινωνίες και να δουλέψουν για το καλό όλων των πολιτών. Τους εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί μας περιμένει σκληρή δουλειά. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δρομολόγησε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Σε 5 εβδομάδες από τώρα έρχονται κρίσιμες βουλευτικές εκλογές. Τότε θα πάρουμε όλοι μαζί την καθοριστική απόφαση για το μέλλον της χώρας. Θα βρεθώ και πάλι στην πρώτη γραμμή για έναν ήπιο, πολιτισμένο προεκλογικό αγώνα. Με αλήθειες, με σχέδιο, με επιχειρήματα. Θα γυρίσω και πάλι όλη την Ελλάδα. Πόλη-πόλη, χωριό-χωριό. Με οδηγό τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις μας για ανάπτυξη, για δουλειές, για περισσότερες θέσεις εργασίας, για χαμηλότερους φόρους, για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος. Έτσι θα γίνει η ελπίδα πραγματικότητα για τη νέα φωτεινή Ελλάδα που όλοι θέλουμε και στην οποία έχουν θέση όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε.